Παράνομε εισαγωγέ 180 κιλών καπνού και 480.000 πακέτων τσιγάρων διαπίστωσαν λειτουργοί του Τελωνίου, οι οποίοι έδρασαν στο λιμάνι Λεμεσού. Το πρώτο εμπορευματοκιβώτιο, το οποίο προοριζόταν για διοχέτευση στην Κυπριακή αγορά, δασμοφορολογική αξία 40.000 ευρώ, έφτασε στο λιμάνι Λεμεσού με δηλωμένο περιεχόμενο υποδήματα, ναργιλέδε, αντικείμενα από γυαλί, αντικείμενα διακόσμηση εσωτερικού χώρου, κάρβουνα και ρολά από φύλλα αλουμινίου. Στον έλεγχο που έγινε από τι Τελωνιακέ Αρχέ, διαπιστώθηκε πω μετέφερε 180 κιλά καπνού για να ο διοκτήτης τη εταιρεία που δηλώθηκε ω παραλήπτη τη συγκεκριμένη ποσότητα σε λήφθηκε ψε για αυτόχρονα δικήματα. Προσήχθηκε σήμερα ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου Λάρνακα και εξεδόθηκε διάδομα κράτηση για τέσσερι ημέρες. Η υπόθεση είναι υπό εξέλιξη. Ο ύποπτο κατηγορείται μεταξύ άλλων για αναλυθή δήλωση με πρόθεση εξαπάτηση τη Κυπριακή Δημοκρατία. Σε δεύτερη περίπτωση, σήμερα το πρωί, οι αρχέ, μετά από έλεγχο σε κυβότιο διαπίστωσαν ότι αντί να μεταφέρει συνθετικό γρασίδι, όπω είχε δηλωθεί, μετέφερε 480.000 πακέτα τσιγάρα. Ο συνολικό δασμό των προϊόντων είναι 1.722.000 ευρώ. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του τμήματο Θελωνίου Χρήστο Χρήστου, το πρόβλημα με την παράνομη μεταφορά και εισαγωγή τσιγάρων στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι διαχρονικό. Λόγω του υπάρχουν φορολογικέ επιβαρύνσει στα τσιγάρικα πυρικά προϊόντα σχετικά ψηλέ. Ε, διάφοροι μηχανεύονται τρόπου για να ξεγράσουν το δημόσιο. Το πλοίο είχε αφετηρία τη Σιγκαπούρη και έφτασε στην Κύπρο με ενδιάμεσο σταθμό την Ελλάδα.